Σε 15 μέρες περίπου, τέλη Οκτωβρίου, τελειώνει η αντιπυρική περίοδος. Οπότε τα στοιχεία που θα σας δώσω είναι μέχρι σήμερα. Έχουν γίνει γύρω στους 190 καταγγελίες για καθάριστα οικόπεδα. Από αυτά έχουν επιβληθεί στα 70. Στις 70 από αυτές τις καταγγελίες έχουν επιβληθεί πρόστιμα. Οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες στις 93 περιπτώσεις τα έχουν καθαρίσει. Και 5 καταγγελίες που έχουν γίνει δεν είχαν υποχρέωση οι ιδιοκτήτες για το καθαρισμό, γιατί ήταν εκτός νοικισμού, ορίου νοικισμού. Και σε 22 φορές έχει παρέμβει ο ίδιος ο Δήμος, εφόσον δεν καθαρίστηκαν. Έχουν επιβληθεί τα ανάλογα πρόστιμα και ο Δήμος έχει αυτεπαγγέλτως μπει μέσα στα οικόπεδα και τα έχει καθαρίσει. Και βέβαια οι ενέργειες αυτές που θα χρεωθούν στους ιδιοκτήτες. Βλέπουμε λοιπόν ότι και σε σχέση με πέρσι κυμαινόμαστε πάλι πάνω κάτω στα ίδια. Είναι λίγο καλύτερη βέβαια η εικόνα. Ευελπιστούμε ότι του χρόνου όλοι οι ιδιοκτήτες θα αναγκαστούν, θα αναλάβουν την υποχρέωση που έχουν για τον καθαρισμό, έτσι ώστε να μην βρισκόμαστε κι εμείς στη δυσάρεστη θέση, είτε να επιβάλλουμε πρόστιμα, είτε να μπαίνουμε και να τα καθαρίζουμε αυτοκούλους και μετά να χρεώνουμε και τις ελέγξεις αυτές. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν κατευθείαν πάει ο ιδιοκτήτης και το καθαρίσει, λιτώνει πάρα πολλά πράγματα. Αυτά όσον αφορά τα καθαριστικά οικόπεδα. Έχετε επισημάνει ότι οι ιδιοκτήτες κάθε χρόνο, τους ίδιους τους ιδιοκτήτες, παίρνονται απρόσωπα. Πολλές φορές, ναι, και αυτό συμβαίνει κυρίως, κυρία Κασαντά, όταν είναι σε κάποια οικόπεδα όταν υπάρχουν πάρα πολλοί ιδιοκτήτες και δεν υπάρχει συνεννόηση. Υπάρχουν και κάποιοι ιδιοκτήτες οι οποίοι είναι στο εξωτερικό. Εμείς τις πληροφορίες τις συγκεντρώνουμε από το κτηματολόγιο. Έχουμε δικηγόρο ο οποίος μας αναφέρει σε ποιους ανήκουν, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Και σε σχέση με πέρυσι, βλέπουμε ότι αυτές οι περιπτώσεις με πάρα πολλούς ιδιοκτήτες έχουν μειωθεί κατά πολύ φέτος. Δηλαδή, προφανώς έχουν έρθει σε κάποιες συνεννοήσεις και τα καθαρίζουν από μόνοι τους πλέον. Πρέπει να έχουν γίνει κάποια έργα αντιπλημμυρικά, κάποιοι καθαρισμοί. Δεν έχουν προχωρήσει ακόμα, αλλά σε κάποια πιθανή ώρα υπάρχει κίνδυνο σε πλημμύρα σε κάποια στιγμή. Όπως γνωρίζετε, οι καθαρισμοί των ρεύματων είναι αποκλειστική αποδείκτη της περιφέρειας της Πελοποννήσου. Δεν έχουμε εμείς αρμοδίτητα σε αυτά. Το μεγάλο αντιπλημμυρικό, μιας και αναφέρθηκα, τις αντιπλημμυρικά έργα είναι αυτό που έχει κολλήσει ήδη που είναι στην περιοχή του Ζαβαλατιού. Εμείς ήδη έχουμε αποσύρει σε όλους τους προέδρους των κοινοτήτων έγγραφο σύμφωνα με το οποίο ζητάμε τη συμμόρφωση των ιδιοκτητών όπου στις ιδιοκτησίες υπάρχουν χαντάκια να προβούν στον καθαρισμό και όπου εμείς έχουμε ήδη ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλές μέρες και καθαρίζουμε και εμείς τα χαντάκια που είναι από το επτά μας και κυρίως είναι αυτά τα οποία είναι στους παρόντους των οδών. Και θα συνεχίσουμε καθόλου τη διάρκεια εννοείται του φθινοπόρου και του χειμώνα. Δεν τις σταματάμε να καθαρίζουμε γιατί είναι αρκετά μεγάλες οι εκτάσεις και πρέπει να, κάθε μέρα να δίνουμε τον αγώνα μας γι' αυτό. Για τα ρεύματα, έχετε έρθει σε επαφή με την περιφέρεια να ρωτήσετε σε τι κατάσταση είμαστε και να. Έχουμε κάνει συντονιστικό. Μας έχουν πει ότι έχουν ξεκινήσει και αυτοί καθαρίζουν και ότι θα συνεχίσουν και αυτοί και το σύντομο δυστυχώ. Ολοκληρώνεται η εργασία ή θα γίνεται καθόλου τη διάρκεια φθινοπόρου και χειμώνα. Θα καθίσουμε των κρατιών. Οι καθαρισμοί των φρεατίων γίνονται και θα εξακολουθήσουν εννοείται να γίνονται γιατί τα φρεατά υλικά δεν σταματάνε ποτέ. Αν τα καθαρίσουμε σήμερα, δεν σημαίνει ότι θα είναι και μετά από ένα μήνα καθαρά. Αυτό είναι ένας καθημερινός αγώνας που γίνεται για να καθαρίζουν τα φρεάτια. Οπότε δεν σημαίνει ότι επειδή τα καθαρίσαμε σήμερα, θα εφησυχαζόμαστε όλη την περίοδο του φθινοπόρου και του χειμώνα. Πάντα αυτά τα παρακολουθούμε. Να παρακολουθούμε και ανάλογα με την περίσταση, παρεμβαίνουμε. Η κοινότητα των χωριών είναι στη διαγραμμή με εσάς, κάνουν τις απαραίτητες εργασίες στα χωριά του, τις οποίες έχετε εσείς βοηθήσει. Φαντάζομαι, εννοείται ότι όλοι κάνουν αυτά που είναι να κάνουν. Όχι, φαντάζομαι, είμαι σίγουρος λοιπόν. Τις ανακοινώσεις τις μεταφέρνουν στους κατοίκους και τα δελτία τύπου που βγάζουμε και εμείς ήδη. Και σίγουρα και εμείς από τη μεριά μας, πέραν το τι θα μας πει ο κάθε πρόεδρος, σίγουρα αυτός είναι ο εκπρόσωπος της κοινότητας και εμείς ήδη πολλές φορές πάμε και παρακολουθούμε και μπορεί να έχουμε καταγγελία από κάποιον ιδιώτη ή οτιδήποτε, τα παρατηρούμε και τα παρακολουθούμε όλα.